Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, αλλά όχι μόνο, έχουν μια συνήθεια να κάνουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν οι φοιτητές. Πολλές φορές κάνουμε το αντίθετο όμως. Δίνουμε ένα κείμενο από ένα άρθρο επιστημονικό και ρωτάμε τους φοιτητές σε μία παράγραφο, δύο παράγραφους, ποια ήταν η ερώτηση στο οποίο αυτό το άρθρο, αυτό το κείμενο ήταν η απάντηση. Αν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή οι φοιτητές, οι φοιτήτριες, τι ήταν το ερώτημα που απασχόλησε κάποιον καθηγητή, κάποιον αρθρογράφο. Και δίνουμε τώρα αυτό το νομοσχέδιο. Και θα ρωτάγαμε τους πολίτες τι ήταν η ερώτηση στο οποίο αυτό το νομοσχέδιο είναι απάντηση. Ένας πολίτης απαντάει η αναβάθμιση της παιδείας. Προκύπτει αυτό, ότι είναι η αναβάθμιση της παιδείας. Προκύπτει ότι θέλουμε να πάμε στο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσους απόφοιτους θα έχουμε. Προκύπτει ότι υπάρχει αύξηση της χρηματοδότησης. Προκύπτει ότι με την αύξηση της χρηματοδότησης θα μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των σπουδών. Προκύπτει ότι τους 300 που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο θα γίνει αναπλήρωση. Προκύπτει ότι έχετε ένα σχέδιο με 700 το χρόνο αύξηση να φτάσουμε σε κάποια ικανά επίπεδα. Δεν νομίζω θα ήταν η σωστή απάντηση ή η ερώτηση ήταν η αναβάθμιση της παιδείας. Ένας άλλος φοιτητής, ένας πολίτης απαντάει να είναι πιο κοινωνικά δίκαιο. Αυτή είναι η απάντηση. Προκύπτει από αυτό. Προκύπτει δηλαδή, και αυτό θα σας σημαδέψει όλη τη ζωή σας, κυρία Κεραμέως, ότι κόψατε τα διετή προγράμματα σπουδών για τους ανθρώπους που θέλανε την κατάρτιση. Σε όλη σας τη ζωή αυτό θα σας κυνηγάει, γιατί δείξατε τη ταξική σας μεροληψία. Προκύπτει από το 1% που σας είπε ο κύριος Σκουρλέτης για τα παιδιά που πηγαίνουν από το νυχτερινό και απαντήσατε ότι μπορούν να δώσουν εξετάσεις έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η κοινωνική παιδεία. Ότι θα είναι σαν τη Μεγάλη Βρετανία, θα είναι ανοιχτή για όλους, θα είναι τζάμπα για όλους. Από πού προκύπτει ότι εδώ έχετε μέρημνα, στεναχώρια για την κοινωνία, για την κοινωνική, το κοινωνικό κομμάτι της παιδείας για να είναι για όλους και για όλες. Από πουθενά. Πάει και αυτή η απάντηση των φοιτητών. Προκύπτει ότι είναι για την ασφάλεια. Εκεί δεν θα κοιτάξουμε το νομοσχέδιο. Μπορούμε να κοιτάξουμε όμως τι είπε ο κύριος Συρίγος. Απερίγραπτη ομιλία για καθηγητή πανεπιστημίου ο κύριος Συρίγος. Απερίγραπτη. Ξέρετε ποιον μου θυμήσατε. Μου θυμήσατε τον Γιώργε, ο Χόρχε, που είναι από το όνομα του Ρόδου. Ήταν ο μοναχός αυτός που μέσα στο μοναστήρι δεν ήθελε ο κόσμος να διαβάζει την Κωμωδία του Αριστοτέλη, γιατί θα υπονόμευε τη θρησκεία. Πραγματικά, διαβάσετε κείμενα που αμφισβητούν ότι οι καθηγητές δεν πρέπει να έχουν δεύτερες δουλειές και τρίτες δουλειές. Αμφισβητείτε ότι έχει ένα πρόβλημα με καθηγητές, είναι πολύ ενσωματωμένοι με το κράτος. Έχετε διαβάσει ποτέ το New York Review of Books ή το London Review of Books, μια φορά, και εκπαιδευτικά άρθρα. Όλα τα ζητήματα ή τα 50-60% από τα ζητήματα που αναφέρατε στις προκηρύξεις, στις διακηρύξεις, συζητιούνται όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα της Αμερικής και της Βρετανίας, αλλά και τους απλούς πολίτες. Δεν είπατε αυτό. Η αστυνομία τι θα κάνει? Θα σταματάει αυτές τις προκηρύξεις? Οι προκηρύξεις είχαν επιχειρήματα. Μπορεί να μην σας αρέσαν αυτά τα επιχειρήματα, αλλά είχαν επιχειρήματα. Αυτό θα κάνει η αστυνομία? Θα σταματάει αυτές τις προκηρύξεις, αυτά τα συνθήματα? Να μας το πείτε άμα είναι αυτό, για να ξέρουμε κι εμείς. Και το τελευταίο θα ήταν ότι αυξάνει την ελευθερία. Ότι αυτό θα αυξάνει. Πάλι ο κύριος Συρίγος. Ο κύριος Συρίγος μας είπε πώς καταλαβαίνει την ελευθερία. Ποιες απόψεις είναι αρεστές στην κυβέρνηση και ποιες δεν είναι. Τις κατέγραψε μία-μία. Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν προκύπτει κανένα σοβαρό ερώτημα στο οποίο αυτό το νομοσχέδιο είναι απάντηση. Εγώ, όπως πολλοί και πολλές από εσάς, λόγω του lockdown
έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε λίγο περισσότερο. Το τελευταίο που ξαναδιάβασα ήταν η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Στις πιο πολλές κατανοήσεις, που ο κόσμος που το έχει διαβάσει μόνο μια φορά ή το έχει ξεχάσει, είναι λίγο σαν western, σαν καμπόικο. Ο Αντιγόνη έχει το άσπρο καπέλο ή ο Κρέοντας έχει το μαύρο καπέλο του κακού. Δεν είναι έτσι. Και πρέπει να σας πω, κυρία Κεραμέως και κύριε Συρίγου, ότι είσαστε πολύ χειρότεροι από τον Κρέοντα. Για δύο λόγους. Ο πρώτος, για όταν διαβάσετε το κείμενο, είναι ότι σιγά σιγά ο Κρέοντας καταλαβαίνει τη μάχη και τη διαμάχη αξιών. Δεσμεύουμε περισσότερο για την οικογένεια και αυτός ο δεσμός ή για τη λογική του κράτους. Και σιγά σιγά, καθώς προχωρά το δράμα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει καταλάβει ο Κρέοντας. Καταλάβει από την κριτική ότι εκτός από τη λογική του κράτους υπάρχει και η λογική της οικογένειας. Εσείς δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Και ο δεύτερος λόγος που είναι διαφορετικά. Ο Κρέοντας υποστηρίζει τη λογική του κράτους. Αυτό κάνει. Εσείς δεν το κάνετε αυτό. Εσείς δεν υποστηρίζετε τη λογική του κράτους. Εσείς υποστηρίζετε τη λογική ενός ελίτ. Αυτό κάνετε. Έχετε πάει και έχετε μεγαλώσει όλοι στο ίδιο περιβάλλον. Έχετε πάει στα ίδια σχολεία. Έχετε τις ίδιες πανεπιστημιακές σπουδές. Ζείτε σε παρόμοια σπίτια. Έχετε παρόμοια διασκέδαση. Και έχετε αποκοπεί εντελώς από αυτή την πραγματικότητα. Από αυτή την κοινωνία. Από αυτή την πανεπιστημιακή. Δεν είσαστε ούτε καν η ελίτ. Είσαστε μια κλίκα της ελίτ που θέλει να μην καταλαβαίνει. Που επειδή μεγάλωσε με τον τρόπο που μεγαλώσατε, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρο, όχι παραπάνω, επειδή μεγαλώσατε όπως σας το είπα, θεωρείτε ότι οι νόμοι ούτε καν αφοράνε εσάς. Ούτε οι κανόνες δεν αφοράνε εσάς. Αφορούν τους άλλους. Και τέλος, γι' αυτό έχετε αυτό τον αυταρχισμό που έχετε. Και κάνετε σαν μην καταλαβαίνετε. Μας είπε ο κύριος Βρούτσης ότι έγινε μεγάλη συζήτηση. Αυτή είναι η κριτική μας, κύριε Βρούτση. Το είπε και η κυρία Κεραμέως, ότι είχε μεγάλη συζήτηση. Αυτή είναι το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και τη Μέρα 25 και του ΚΚΕ. Αυτό είναι το επιχείρημα. Το επιχείρημά μας για τη δημοκρατία δεν είναι αυτό. Είναι ότι τη στιγμή που έχουμε πανδημία, όλα πρέπει να αλλάξουν. Βεβαίως να νομοθετήσετε και για την πανδημία και για τις οικονομικές συνέπειες. Αλλά εκτός αν έχετε αυτή τη μινιμαλιστική θεωρία της δημοκρατίας, ότι η δημοκρατία είναι μόνο ότι να μπορούμε να διώξουμε μια κυβέρνηση μετά από 4 χρόνια, αν δεν έχετε αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πιο πολύπλοκη η δημοκρατία. Και η αντίσταση, και οι διακηρύξεις, και οι αγώνες είναι κάτι που πρέπει να συνυπάρχουν με την νομοθέτηση. Και γι' αυτό τη συρρυκνώνεται τη δημοκρατία. Γιατί η κλίκα των ελίτ που υποστηρίζεται δεν την βολεύει αυτό και το μόνο που έχει μείνει είναι ο αυταρχισμός. Είναι ένα νομοσχέδιο που δεν απαντάει σε κανένα ερώτημα της σύγχρονης πανεπιστημιακής παιδείας. Ούτε πώς θα βελτιωθεί, ούτε πώς θα γίνει πιο κοινωνικά δίκαιη, ούτε πώς θα μπορέσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να συμμετέχουν σε μια ζωή που μπορούν να έχουν κριτική σκέψη και να μην έχουν ένα κύριο Συρίγο να έρχεται στη Βουλή και να τους κάνει καταγγελία γιατί τους ενοχλούν πολλά πράγματα στο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.